Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα, ανάλυσε το By the Press στο Λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3. Σήμερα με μονή σύνθεση, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, θα τα πούμε και με τον Αντώνη Τζακαλέα τηλεφωνικός. Να δούμε ό,τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ό,τι έχει να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα που έρχεται γεμάτη ποδοσφαιρική δράση και μάλιστα με πολύ σπουδαία παιχνίδια, με μάτς που θα κρίνουν τίτλο στην Αγγλία, θα κρίνουν τα εισιτήρια για τους ευρωπαϊκούς τελικούς, Champions League και Europa League. Όπως καταλαβαίνετε, όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε της σεζόν, ιδίως στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχουν πάρει φωτιά που λέμε τα παιχνίδια. Είδαμε τρομερά πράγματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Φυσικά θα μιλήσουμε και για τα εγχώρια που ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα σε Super League και Football League. Να κάνουμε τη δική μας αποτίμηση ως Repress. Με τον ΠΑΟΚ κατά κάτω πρωτάθλημα αίτητος να γράφει ιστορία με 26 νίκες και 4 ισοπαλίες στην καλύτερη επίδοση. Τον Άρη να ολοκληρώνει με 7, τον Ηρακλή να υποβιβάζεται. Θα τα βάλουμε όλα σε σειρά και θα τα δούμε και με τον Αντώνη που θα είναι σε λίγο μαζί μας. Από εκεί πέρα είχαμε σήμερα πριν από λίγες ώρες την οριστική απόφαση, την ανακοίνωση μάλλον της απόφασης του Υπουργού Αθλητισμού του Γιώργου Βασιλιάδη για τελικό και κλεισμένο των θυρών. Εμείς αγωνιστικά θα το πιάσουμε και αυτό το θέμα, καθώς επηρεάζει σαφώς και τον αγωνιστικό τομέα του τελικού κυπέλου, πόσο δύσκολο είναι για τους ποδοσφαιριστές να παίζουν σε ένα χανές ΟΑΚΑ χωρίς κόσμο, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, άδειο, ήσυχο, έναν τελικό κυπέλου διεκδικώντας ένα τρόπαιο. Στην Αγγλία σήμερα είναι το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Manchester City και τη Leicester στις 10 το βράδυ. Η Liverpool το Σάββατο πέρασε διαπυρός και σιδήρο από την έδρα της Newcastle με το 3-2, σκοράροντας το 86 με τον Οριγκή που είχε μπει ως αλλαγή μόλις ένα τέταρτο νωρίτερα σε ένα σοκαριστικό χτύπημα του Σαλάχ. Σήμερα θα δούμε αν θα έχουμε αγωνία την τελευταία. Βασικά θα έχουμε αγωνία την τελευταία αγωνιστική, ό,τι και να γίνει. Θα παίζουν την ίδια ώρα την επόμενη Κυριακή στις 5 η Liverpool εντός έδρας με την Wolves και η Manchester City εκτός έδρας με την Brighton. Την αδιάφορη Brighton που, παρότι αδιάφορη και χθες, έκανε τη ζημιά στην Arsenal που την αφήνει εκτός τετράδας. Θα τα πάμε όμως να τα δούμε όλα βάζοντας σε σειρά, καλησπερίζοντας και τον Αντώνη Τζακαλέα. Τι γίνεται, Αντώνη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα επίσης. Στον πρόλογο ξεκίνησα να λέω για το πόσα σπουδαία είδαμε το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη και εδώ με τα δικά μας που ολοκληρώθηκαν και μπορούμε να κάνουμε τώρα πια την αποτίμηση, τον απολογισμό των πρωταθλημάτων. Αλλά και τι εβδομάδα έρχεται, έτσι, ξεκινώντας από σήμερα με τη μάχη τίτλου στην Αγγλία και τα παιχνίδια της Τετάρτης, της Τρίτης και της Πέμπτης που θα κρίνουν τα εισιτήρια για τους τελικούς σε Europa League και Champions League. Κατά πρώτον, όποιος είδε ή έμαθε τι έγινε στο παιχνίδι της Werder Bremen με την Dortmund, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό στο παιχνίδι της Arsenal με την Brighton, καταλαβαίνει ότι υπάρχουν αδιάφορες και αδιάφορες ομάδες. Έτσι. Μάλλον υπάρχουν πρωταθλήματα στα οποία η αξιοπιστία δεν τίθεται καν σαν ζήτημα, έτσι. Ξέρεις τι, δεν είναι θέμα αξιοπιστίας, είναι και θέμα διάθεσης. Για παράδειγμα, για να πιάσω την Brighton. Η Brighton ήταν από το Σάββατο σωσμένη. Ναι, δηλαδή οι παίκτες μπορεί να ήταν στα σπίτια του, στο προπονητικό ή σε ένα σπίτι μαζεμένοι κάπου όλοι μαζί και στο τρίτο γκολ της Crystal Palace να φέραν το δωμάτιο ανάποδα. Ναι. Για την ήττα της Cardiff από την Crystal Palace αναφέρεσαι, που είχε ως αποτέλεσμα να σωθεί από το Σάββατο η Brighton. Πήγαν σε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν full ενδιαφερόμενη. Την Arsenal. Ναι. Την αυτοκαταστροφική για άλλη μια φορά Arsenal. Πήγαν να παίξουν χωρίς άγχος. Πήγαν να... Και το παιχνίδι δεν είναι ότι τους στρώθηκε. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Έτσι. Δεν είναι θέμα αξιοπιστίας στο να έμπαινε μετά το σε μια διαδικασία. Το παλέψαμε το μάτς, χάνουμε 1-0, τι να κάνουμε. Ναι. Και είχαμε στη Γερμανία, όπως λες, αυτό που κατάφερε και η Dortmund να κάνει αυτοκαταστροφικά, να προηγηθεί με 0-2 και μέσα σε 5 λεπτά να ισοφαριστεί. Και μάλιστα από το 40χρονο Πιζάρο, έτσι, τον πρώην της Μπάγερ Μονάχου. Τον Πιζάρο, ο οποίος παίζει 22 χρόνια ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο παίζει πλέον είναι για τον εαυτό του. Έτσι. Όχι για την πάρτη του, για τον εαυτό του. Γιατί θέλει να αφήσει μια παρακαταθήκη. Κάτι να λέει για αυτόν. Να συζητάμε για τον Πιζάρο. Σε 10 χρόνια που θα λέμε πώς πήρε το πρωτάθλημα Μπάγερν, αν τελικά το πάρει, γιατί είναι το μεγάλο φαβορί. Να λέμε για αυτόν, ο οποίος είναι 40 χρόνων, ο οποίος έχει περάσει 3 φορές από τη Βέντε Βρέμης. Ο οποίος μπορεί να είπε κάποιος ότι την τρίτη φορά που πήγε στη Βρέμη τον πήραν χαριστικά για να κλείσει την καριέρα του. Ναι.
Νομίζω ο καθένας εύκολα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Σήμερα εντάξει το παιχνίδι, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο βραδινό το παιχνίδι της City με τη Leicester. Και στην Ιταλία βέβαια έχει και εκεί ψωμί με τη Μίλαν να διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο. Την Αταλάντα να συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Γενικότερα από πού να το πιάσουμε δεν ξέρω. Είδαμε πολλά ενδιαφέροντα μέσα από τον Κυριακό. Έχει πέσει το βάρος στο τι έχει γίνει στην Αγγλία με τα αρνητικά αποτελέσματα, τα διαδικτυακά αρνητικά αποτελέσματα των ομάδων που ακολουθούν τη Manchester City και την Liverpool, αλλά νομίζω ότι και στην Ιταλία δεν πάνε πίσω, ναι, σε αυτή τη μάχη του Champions League. Με την Αταλάντα είναι μεγάλη κερδισμένη που έκανε το μεγάλο διπλό στην Ρατσιλάτσιο και της Ρώμα να χάνει βαθμό. Να χάνει βαθμούς μάλλον με το Χ στην Τζένοα. Την Μίλαν σήμερα να έχει τη μεγάλη ευκαιρία να προσπεράσει, αν δεν κάνω λάθος, τη Ρώμα και την Τωρίνο που ουσιαστικά έχασε δύο βαθμούς στον τέρμι με τη Γιουβέντους, έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, έτσι που ναι, προηγήθηκε. Έτσι το παιχνίδι, ναι, όντως. Όντως είναι απώλεια για την... Γιατί η αλήθεια είναι πως καλύτερη Γιουβέντους δεν θα μπορούσε να βρει. Για την Τωρίνο καλύτερη, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή σε καλύτερη φάση τη Γιουβέντους να τη βρει ότι δεν θα πάθω και τίποτα, θα με πειράξει, αλλά δεν θα σκοτωθώ κιόλας. Ναι. Δεν θα την έβρισκε. Και εντάξει, η Μπάγκερν έκανε το καθήκον της, η Λίβερπουλ θύμισε την γνωστή καλή Λίβερπουλ, αλλά τελικά στο τέλος τόσωσε, παρά την αγωνία που μας πρόσφερε. Η Λίβερπουλ πέρασε από μια έδρα από την οποία έχει να περάσει από το 2013-2014. Αυτά εγώ πιστεύω ότι μετράνε στο μυαλό αρκετών και πώς το μάλλον στην Αγγλία. Έχει μπει στο τρυπάκι ότι θα τη ζωρίσω τη Manchester City μέχρι εκεί που δεν πάει. Γιατί δεν πάει άλλο. Δηλαδή, έφτασε στο τέλος. Ναι, τι άλλο να κάνει. Και η City παίζει απέναντί της με μια Leicester. Δηλαδή έχουμε το παράδειγμα της Brighton. Υπάρχει μια Leicester η οποία έχει ήδη το όνομά της στη μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων δεκαετιών στην Αγγλία. Και έκπληξη χρονιάς, όχι αγωνιστικής. Έτσι. Και τώρα μπορεί να παίξει ρόλο ρυθμιστή στο ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο απόψη. Όντως, γιατί πλέον τα κουκιά είναι μετρημένα. Οι περισσότεροι, αν και Αγγλία είναι και το ξέρουμε, λέμε ότι ό,τι είναι να γίνει, άντε να γίνει μέχρι την προτελευταία αγωνιστική. Η τελευταία αγωνιστική είναι δύσκολα μετρημένα. Να δούμε έκπληξη, ναι. Ναι, δηλαδή μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Νομίζω ναι, και στη Λίβερπουλ κάπως έτσι το έχουν στο μυαλό τους. Δηλαδή, αν δεν γίνει και σήμερα, μετά πολύ δύσκολα. Που η City είναι γηπεδούχος, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι... Ναι, αλλά εντάξει. Στο Leicester, αλλά και πάλι το συζητάμε. Γιατί είναι Premier League. Και πάλι το συζητάμε. Ναι. Είδαμε και το άλλο το παιχνίδι που είχαμε και εκεί την έκπληξη μεγάλη της Manchester United που δεν κατάφερε να κερδίσει την υποβασμένη Huddersfield και χάνει πλέον οριστικά και εκείνη το εισιτήριο για το Champions League. Γιατί άντε με την Arsenal λες ότι έχει μια ελπίδα να το διεκδικήσει μέσω του Europa League. Δεν χάθηκε και ο κόσμος εντελώς, ακόμη μπορεί να το παλέψει. Να κλείσει τη σεζόν δηλαδή θετικά, αλλά για τη Manchester ήταν ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια, νομίζω, η γκέλα αυτή. Μπορεί να μην ενδιαφέρει άμεσα τον οπαδό ή τον φύραδο ή αυτόν που παρακολουθεί, αλλά για να καταλάβει κανείς το βάρος αυτής της απώλειας, είναι παίκτες οι οποίοι ζουν για να παίζουν Champions League. Δεν είναι ότι προσπαθούν να πάνε όπως μια ελληνική ομάδα. Ναι. Ζουν από αυτό. Ο οικονομικός προγραμματισμός της United, φαντάζομαι, έχει γίνει με το Champions League και είναι τελείως διαφορετικός με το Europa League. Προφανώς, σε αυτά τα επίπεδα κιόλας είναι μεγάλες διαφορές. Και ψάχνεις να βρεις ότι από ποιον το έχασε. Ναι. Προφανώς και υπάρχει μια πορεία η οποία έχει διαγράψει η United τώρα αυτό το διάστημα. Γιατί από χθες στο Twitter βλέπω μια εντός εισαγωγικών διαμάχη ή αν θέλεις προστασία του Solskjaer για το ότι δεν φταίει αυτός, παρέλαβε μια ομάδα η οποία ήταν πίσω και... Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Φτάνει η United σε ένα παιχνίδι με τη Huddersfield. Και έχει την ευκαιρία και με τα στραβοπατήματα των άλλων να την εκμεταλλευτεί και να διεκδικήσει μέχρι τέλους το εισιτήριο. Μια ομάδα η οποία έχει μέρες πεσμένη, δηλαδή. Δεν είναι ότι
έπαιζε παιχνίδι, έμαθε ότι είναι στραβό το αποτέλεσμα ή δεν την πάει. Έχει, ο υποβασμός έχει σφραγιστεί εδώ και αρκετές ημέρες. Ναι. Και δεν μπόρεσε να βρει τον τρόπο να την... Πώς να το πω, πώς λέγει, για να την κάνει ζάφτη. Δεν μπόρεσε. Δεν το είχε. Δεν το είχε. Και είναι και θέμα νοοτροπίας. Το να μπει σε ένα παιχνίδι μια ομάδα και να δείξεις στον αντίπαλο ότι ξέρεις τι, καλός, χρυσός, ναι, θα προσπαθήσεις, το σέβομαι, ναι, αλλά εδώ θα χάσεις. Αυτό δεν βγάζει United. Αυτή τη δυσυγουριά. Ναι. Να κάνει τον αντίπαλο να σκεφτεί ότι ξέρεις τι, θα προσπαθήσω, αλλά μέχρι εκεί που με πάει. Ναι. Γιατί παίζω κόντρα στη United, αυτό δεν το νιώθει σε καμία περίπτωση ο φετινός αντίπαλος. Η φετινή αντίπαλη της United δεν το νιώθει σε καμία περίπτωση αυτό. Με όλη την εικόνα της United ως σύνολο, ακόμα και με τον Τεχέα, ο οποίος υπήρχαν σεζόν που είχε κάνει εξαιρετικό όνομα. Και τώρα τον ακολουθεί μια κουβέντα για τις γκέλες του, για την αστάθειά του και όλα αυτά. Θέλω να σε πάω σε ένα άλλο παιχνίδι, να επιστρέψουμε στη Γερμανία. Για μένα ήταν το πιο έτσι εμφαντικό, εντυπωσιακό, περίεργο, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, αποτέλεσμα του Σαββατοκυριακού και ίσως πολλοί να μην το έδωσαν σημασία. Στο μάτς της Leverkusen με την Eintracht Frankfurtis που έγινε 2-0 στο 13, η Eintracht πήγε να ξαναμπεί με το 2-1 στο 14 και από το 23 μέχρι το 36 το μάτς ήταν 6-1. Έφαγε 4 γκολ σε 13 λεπτά η Eintracht που την είδαμε προχθές να. Εντάξει, δεν κόντραρε. Ήταν για να ιτηθεί απέναντι στην Τζέλσι, αλλά πήρε το χ. Πήρε το βαθμό που την κρατάει ζωντανή για να διεκδικήσει το εισιτήριο του τελικού στο Europa League. Αλλά δέχεται 6 γκολ με αυτόν τον τρόπο σε παιχνίδι που παίζεται εισιτήριο για το Champions League στη Γερμανία. Έτσι. Δεν είναι παιχνίδι αδιάφορο για εκείνη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο η λογική έλεγε ότι η Φραγκφούρτη μπορεί να το χάσει. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχασε είναι ο παράλογος. Ναι. Αυτό είναι που δηλαδή, προκαλεί εντύπωση. Αυτό το σβήσιμο 15-20 λεπτών είναι υπερβολικό. Κακό χρονικό σημείο, κακή απόδοση, είχε και στο παιχνίδι με την Τζέλσι στο δεύτερο μισό του δεύτερου μηχρόνου. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Όχι σε βαθμό που να... ό,τι πηγαίνει να γράφει. Όχι σε βαθμό που να νομίζει ότι θα βγουν αυτοί στο δεύτερο μηχρόνο. Ποιοι θα βγουν, πώς θα βγουν. Ναι, όταν είσαι στο 6-1 το 36. Έδινε μια τέτοια εικόνα. Μια εικόνα ότι δεν μπορεί να βγάλει και αντίδραση. Ούτε καν εκνευρισμό. Γιατί λες κάποια στιγμή ότι όταν έχεις δεχτεί 4-5-6 γκολ στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, μπορεί αυτό να σου βγει σε ένα δυνατό μαρκάρισμα, σαν να πεις στον αντίπαλο ξέρεις τι, να ξεχέρισες, φτάνει. Ναι, να αντιδράσεις κάπως, αλλά δεν το έδειξε αυτό η Eintracht. Κάτι να δείξεις, να βγάλεις ένα... με έναν εγωισμό. Αλλά ούτε αυτό το έδειχνε να το βγάζει η Φραγκφούρτη. Ναι, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί την Πέμπτη πλέον μετά από αυτό το αποτέλεσμα μέσα στο Stamford Bridge. Νομίζω ότι ό,τι και να γινόταν στο παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι το έχουν στο μυαλό τους ως το παιχνίδι της ζωής τους. Έχουν στο μυαλό τους ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πάνε να κάνουν. Δεν πιστεύω ότι είχαν αυτό στο μυαλό τους το παιχνίδι με την Leverkusen. Δεν θα επηρεάσει λες την ψυχολογία τους, την προετοιμασία, τη συγκέντρωσή τους. Όχι, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι θα είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό. Γιατί είναι ιδιαιτερότητα. Είναι ένα παιχνίδι, είναι ημιτελικός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Έχουν φτάσει εκεί που κανένας δεν τους υπολόγιζε. Έχουν φτάσει εκεί που οι ίδιοι δεν υπολόγιζαν. Ξέρουν ότι είναι σε δύσκολη θέση, αλλά όχι κάτι το ακατόρθωτο. Δεν είναι ότι έχουν χάσει 0-1 ή έχουν χάσει 3-0 σε οπότε παιχνίδια παίζουν εντός έδρας. Πηγαίνουν να δουν αν μπορούν να βάλουν ένα γκολ για να δημιουργήσουν συνθήκες για κάτι το οποίο με βάση την εικόνα και των δύο ομάδων στο πρώτο παιχνίδι, γιατί παίζει με την Τζέλσι, είναι δύσκολο. Και νομίζω ότι τον ίδιο βαθμό συγκέντρωση θα είχαν είτε έχαναν όπως έχασαν, που ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο, είτε έκαναν μια εμφαντική νίκη για παράδειγμα με τη Leverkusen. Ναι, λες, δεν θα μετρήσει καθόλου αυτό το παιχνίδι. Στην Ισπανία, εντάξει, ο τίτλος έχει κριθεί. Ατλέτικο και Ρεάλ πλέον παίζουν χωρίς νόημα ουσιαστικά. Θα τερματίσουν εκεί που είναι τώρα, δεύτερη και τρίτη. Αλλά στη μάχη του Champions League είχαμε και εκεί τρομερά πράγματα. Βασικά, αυτό στο οποίο πρέπει να σταθούμε νομίζω περισσότερο
στην La Liga είναι η αυτοκτονική ήττα της Σεβίλης από τη Λιγάνια στο βράδυ της Παρασκευής με 0-3. Αυτό δεν είναι ήττα. Αυτό είναι... πώς θα το χαρακτηρίσουμε? Όχι, ξέρεις τι, το λέω, διότι ήττα μπορεί να είναι ένα παιχνίδι στο οποίο προσπάθησες και στο τέλος δεν σου βγήκε. Ένα παιχνίδι το οποίο σου στραβώνει. Και δεν, όχι μόνο δεν ισιώνει, αλλά γίνεται χειρότερο. Σημαίνει ότι κάτι παραπάνω από ένα-δύο πράγματα δεν πήγαν καλά. Ναι. Το να βρεθείς πίσω στο σκορ μπορεί να γίνει. Το να μην αντιδράσεις τα πρώτα λεπτά μπορεί να γίνει. Αλλά το να δέχεσαι γκολ για να μην αντιδράς, να μην δείχνεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι, ότι μπορείς να μπεις στο παιχνίδι, βγάζει παθογένεια σεζόν. Δείχνει ότι κάτι συνολικά δεν λειτουργεί σωστά. Ότι κάτι υπάρχει εκεί. Ναι. Δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει κάποιος να τους τραβήξει, να τους μαζέψει, να κάνουν κάτι, να δείξουν ότι προσπαθούν κι αυτά. Αυτό είναι, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι απλά ήττα. Είναι σαν παραδοχή κατάστασης. Ναι. Δηλαδή μας έκαναν τη ζημιά και τελειώσαμε. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν έχουμε τρόπο σκέψης, τρόπο δράσης. Τίποτα. Και έρχεται η Χετάφε χθες το μεσημέρι να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτό, να πάει 58 και πλέον να περιμένουμε κι εμείς να δούμε αν θα κρατήσει τις δύο ενεπομείνες αγωνιστικές αυτό το πλεονέκτημα που έχει, το προβάδισμα, για να τη δούμε το χρόνο στο Champions League. Νομίζω η Χετάφε και η Αταλάντα είναι οι δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή έχουν το προβάδισμα και νομίζω τις θέλουμε κι εμείς έτσι σαν ουδέτεροι να τις δούμε στο Champions League. Κάτι καινούριο. Έχουν το προβάδισμα, έχουν την αυτοπεποίθηση, έχουν την άβρα, τα έχουν όλα για φινάλε. Ναι. Και είναι ελκυστικό, είναι ενδιαφέρον το να τις δούμε του χρόνου στους ομίλους. Μπορεί να ακουστεί λίγο αδόκιμο, πώς βλέπαμε κάποτε τον Πύρο Δήμα που ξεκινούσε την προσπάθεια να σηκώσει το βάρος, χτυπούσε το καμπανάκι ότι το πέρασε το χρόνο, ότι μετράει και κοιτούσε δεξιά και αριστερά, το κρατούσε. Αυτή την ψυχολογία έχουν αυτές οι ομάδες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Και άλλα τρία παιχνίδια θα τα δώσουν, θα πούνε. Ναι. Είναι ενδιαφέροντα project και οι δύο ομάδες αυτές και θα έχουμε την ευκαιρία μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν και εφόσον πάνε καλά και κλειδώσουν τα εισιτήρια για να είναι στους ομίλους του Champions League του χρόνου να τις μελετήσουμε για ακόμη περισσότερο και το πώς θα προετοιμαστούν φυσικά για την επόμενη σεζόν. Εντάξει. Η προετοιμασία τους για την επόμενη σεζόν είναι αυτή που θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, σίγουρα. Γιατί θυμάμαι ομάδες οι οποίες βγαίνουν πρώτη φορά του Champions League και την επόμενη χρονιά στο πρωτάθλημά τους βγαίνουν δέκατες, δωδέκατες. Που ήταν σε τέτοια φάση, δεν ήταν δηλαδή τεταρτοέκτες, ήταν στις θέσεις 7-10. Κάναν μια καλή σεζόν, πήγαν στο Champions League και εκεί το βήμα που κάναν πίσω τους έφερε πιο πίσω από εκεί που ήταν πριν το βήμα μπροστά. Ναι, είναι κομβικό το σημείο. Έχει ενδιαφέρον τέτοιες ομάδες το πώς θα ζήσουν όλη αυτή την κουβέντα περί ενέργειας που χρειάζεται το Champions League, περί νοοτροπίας. Το πώς θα διαχειριστούν τις μεταγραφές που θα κάνουν. Γιατί λέμε για τις ομάδες μας ότι να πάρουν παίχτη Champions League και να πάνε εκεί. Αντίστοιχα κάποιες τέτοιες κινήσεις διαφορετικές κάνουν και άλλες ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε άλλα πρωταθλήματα, σε άλλα μεγέθη, αλλά και αυτές βρίσκονται για πρώτη φορά στο Champions League. Και πηγαίνουν κάπου που και εκείνες ξέρουν ότι όσο και αν είμαι ιταλική ή ισπανική ομάδα, εδώ αν δεν χορέψεις στο ρυθμό, Δεν πετάνε έξω, δεν θα περιμένει κανένας. Βέβαια, γιατί μπορεί για παράδειγμα η Χετάφε, παρότι αγωνίζεται στη Λα Λίγκα, ας μην πάμε στο Ιταλικό που τα τελευταία χρόνια είναι και πιο βαθμισμένο πρωτάθλημα για την Αταλάντα, ας πάρουμε τη Χετάφε που είναι στη Λα Λίγκα, έτσι, και παίζει με. Θα τερματίσει δηλαδή καλώς εχόντων των πραγμάτων πίσω από Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Ρεάλ. Αν πάει στον όμιλο και τις έρθουν ομάδες που έχουν την εμπειρία στο Champions League, για παράδειγμα η Πόρτο, έτσι, που δεν είναι μια ομάδα στο top επίπεδο, αλλά είναι σταθερά στο Champions League. Έχει την εμπειρία, έχει το know-how της φάσης των ομίλων για να μπορέσει να, όχι απλά να την πετάξει έξω, να της δώσει και μαθήματα. Οπότε θέλει άλλη προετοιμασία για εκείνο το επίπεδο. Γιατί θα είναι και στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ναι, σαφώς. Δεν είναι ότι μπορεί να είναι σε κάποιο πρώτο, δεύτερο να πιαστούν, όπως για παράδειγμα η Λέστερ, γιατί η Λέστερ στη μοναδική του χρονιά που έπαιξε τη Champions League, εντάξει, απέκλεισε και την Ατλέτικο Μαδρίτης και πάει στους 8, αλλά ήταν στο πρώτο γκρουπ. Ναι, δηλαδή, σωστά. Είχε και αυτό το μικρό αβαντάζ. Ως πρωταθλήτρια Αγγλίας τότε.
Από εκεί και πέρα, αφήνω πριν το break, έχουμε 3 λεπτά να αναφέρεις ό,τι θέλεις για την Tottenham και για τον τρόπο που ιτήθηκε από την Bournemouth. Αλλά τελικά, όπως φαίνεται, θα είναι στο Champions League μετά τις αυτοκτονικές γκέλες της Arsenal και της United. Να τελειώσει το ποτάμι. Αλλά ναι, γιατί εδώ υπάρχει και το ενδεχόμενο, αν τερματίσει τη τέταρτη Tottenham και πάρει το Champions League η Arsenal ως πέμπτη, ναι, να μείνει. Σωστά, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Τα προβλήματα. Το παιχνίδι της Tottenham ξεκινά το τελευταίο με την Everton. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όπως δεν είναι κανένα παιχνίδι για την Tottenham. Έχει αποδειχθεί φέτος. Και όχι μόνο φέτος. Δεν ξέρω. Από την ώρα που πανηγύρισα εκείνο και την ακύρωση του γκολ του VAR με τη City, η Tottenham δεν έχει βάλει γκολ. Το τελευταίο γκολ είναι εκείνο του Γιορέντε. Ναι. Και βγάζει και έναν εκνευρισμό, θα έλεγα, όχι στην αποβολή του. Επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Ναι, στην αποβολή του Σον, νομίζω ότι βγαίνει έτσι μια πίεση, ένας εκνευρισμός στην αντίδραση του Σον που δεν μας έχει συνηθίσει και σε τέτοιες αντιδράσεις ο Σον, η αλήθεια. Εγώ θα το πάω στο Ποκετίνο και θα του βρω μειονέκτημα σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που η σεζόν τελειώνει, η ομάδα του αδειάζει και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ναι, το έχει ξαναπάθει. Χάνει τον τίτλο στη διεκδίκηση με την Λέστερ εκείνο το βράδυ που προηγήθηκε με 2-0 της Τσέλσι, με 0-2 της Τσέλσι και έλειξε 2-2. Η σεζόν τελειώνει Τρίτη με την τότε να πηγαίνει στο Νιούκαστλ και να δέχεται 5 γκολ. Έχω ξαναδεί την τότε να, δηλαδή, με τον συγκεκριμένο προπονητή και όσο επιτοπλίστον με τους συγκεκριμένους παίκτες, με τους περισσότερους εξ αυτών. Γιατί η Tottenham είναι από τις ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολύ λίγο σε δομή, σε ρόστερ. Ναι. Να το ξαναπαθαίνει. Να ξαναπαθαίνει ένα σβήσιμο. Αυτή τη φορά βέβαια μετά από μεγάλη επιτυχία που ήταν το να πάει στον ημιτελικό. Που ο ημιτελικός δεν τζίγει για χύψη λόγους, για τις απουσίες και όλα αυτά τα οποία είναι λεπτομέρειες που πάντα θα υπάρχουν είτε σε μεγάλο είτε σε μικρό βαθμό σε κάθε παιχνίδι που γίνεται ποδοσφαιρικό. Αλλά εντάξει, ας μην την ξεγράφουμε. Εγώ δεν την ξεγράφω την Tottenham. Έχω πει ότι η Chelsea μπορεί να κάνει πάλι ακόμα μια γκέλα. Όχι, ενώ να μην την ξεγράφουμε και για τον ημιτελικό. Κοίτα, μπορεί να πέτυχε στο πρώτο παιχνίδι. Το σωστό είναι να το πάμε στο διάλειμμα να το προτείνω. Από τη στιγμή που έτσι πως πάνε τα πράγματα, Chelsea και Arsenal θα διεκδικήσουν το εισιτήριο. Να παίξουν τον τελικό, όποιος πάρει το Europa να πάρει το εισιτήριο, να είναι τότε έναν Τρίτη και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Μην αφήσουμε τώρα κανένα Πέμπτο έκδοδο, κρίμα. Όπως έχει πει και ο μεγάλος ο Κουνσότο, έτσι. όλο το συμβούλιο. Όλοι χαρούμενοι. Έτσι, όλοι χαρούμενοι. Ενώ πριν πάμε στο break, να αναφέρουμε ότι ο Κλοπ δήλωσε συνέντευξη τύπου πριν από λίγο, ενώ στο αυριανό αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ότι δεν θα έχει διαθέσιμο το Σαλάχ, ούτε το Φιρμίνο. Κανένα από τους δύο. Το δήλωσε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο τρίκ αυτό του Κλοπ. Δεν νομίζω. Είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα έχει διαθέσιμο κανένα από τους δύο. Ναι, εντάξει, όντως. Παλιές μέθοδοι, ναι. Και να δούμε αν η Άβρα του Οριγκή που μπήκε προχθές και έδωσε αυτό το γκολ να του δώσει και έτσι μια όθηση αύριο. Να δούμε. Πιο πολύ και για εμάς τους ουδέτερους, για να δούμε παιχνίδι. Να μην βάλει ένα γκολ η Μπαρτσελόνα από νωρίς και τελειώσουν όλα. Κλασικά τα έχουμε πει αυτά τα μάτς. Είναι με το που. Πώς έχει λήξει το μάτς, το πρώτο 3-0. 3-0. Στο 1-0 έρχεται η μπύρα και το popcorn. Έτσι. Λες, όπ, εδώ είμαστε, κάτι γίνεται. Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία, πάμε αν είναι στο διάλειμμα. Θα είμαστε ξανά μαζί για τον συνέχεια, ναι. Να δούμε και τι είχαμε εδώ στα δικά μας. Έτσι, να κάνουμε την αποτίμηση και για Super League, Football League. Ωραία. Να δούμε λίγο, να πιάσουμε και ποδοσφαιρικά καθαρά το πόσο θα επηρεάσει ο τελικός χωρίς φιλάθλους. Ακά να το πάμε εμείς από αυτή την οπτική. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Ανάλυσε τον Bari Press, μέρος δεύτερο. Πρώτο ανάλυσε τον Bari Press για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα για ένα 20 λεπτό περίπου ακόμη. Και έχουμε στην παρέα μας τηλεφωνικό σήμερα και τον Αντώνη Τσακαλέα. Αναλύσαμε νωρίτερα ό,τι έγινε, τα πολλά σπουδαία που έγιναν στο διεθνή χώρο. Και να πάμε σιγά σιγά, Αντώνη, να περάσουμε και εδώ στα δικά μας. Τέλος Super League με ρεκόρ ιστορικό για τον ΠΑΟΚ με το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Με 7 αποχαιρέτησε ο Άρης που επιστρέφει στην Ευρώπη. Είχαμε φινάλε και στη Football League. Ας ξεκινήσουμε με τους πρωταθλητές όμως. Νομίζω το δικαιούνται.
το δικαιούνται, γιατί βρέθηκαν σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο αντίπαλος έπαιζε τα ρέστα του με ιδιαιτερότητες εκεί. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι μέχρι το 20-25 λεπτό ο Πάσα μηνόταν μαζικά και προσπαθούσε να βγάλει κάποιες αντιπιθέσεις και ο ΠΑΟΚ κρατούσε μπάλα, αλλά δεν είχε τελικές. Και από το δεύτερο μισό του πρώτου μηχρόνου μέχρι το τέλος το σκορ θα μπορούσε να ήταν και 0-2, με τον ΠΑΟΚ να έχει διαδοχικές ευκαιρίες και από στατικές φάσεις όπως αυτό το φάουλ του Ολιβέρα, αλλά και από δημιουργίες με κάθετες μπαλιές. Δεν μου βγαίνει εμένα από το μυαλό ότι δεν είχε παίξει ρόλο το γεγονός ότι όλοι έμαθαν ότι ο Όφη είχε προηγηθεί στο Περιστέρι. Ναι, σαφώς θα έπαιξε ρόλο. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Από την πλευρά του ΠΑΣ. Ο ΠΑΟΚ πήγε σε ένα παιχνίδι στο οποίο η άμυνα ήταν πειραματική, στο οποίο ο προπονητής του ΠΑΟΚ στη διάρκεια της εβδομάδας το μόνο που τον ενδιέφερε να μάθει για τα Γιάννη και να έχει διαβεβαιώσει ότι όντως ο αγωνιστικός χώρος είναι καλός, γιατί οι αναμνήσεις του όλα αυτά τα χρόνια ήταν εντελώς διαφορετικές. Αγχώθηκε το Σάββατο όταν είδε τον Μάτος να έχει ενοχλήσεις και έχω την εντύπωση ότι αυτό έπαιξε ρόλο στο να προστατεύσει και τον Βαρέλα, ναι, και να μην το χρησιμοποιήσει. Πιθανώς, ναι. Μπορεί να σκέφτηκε ότι ανάμεσα σε Βαρέλα Μάτος να προστατεύσει τον Βαρέλα, σε Βαρέλα και Κρέσπο να προστατεύσει τον Βαρέλα, γιατί ο Κρέσπο μπορεί να θέλει και αυτό το ρεκόρ. Το που είναι σημαντικό για αυτό, έτσι, για να ποδοσφαιριστεί. Γιατί άλλο τερματοφύλακας, άλλο να παίζεις μέσα. Ναι. Έτσι. Ο Κρέσπο δεν έχασε δευτερόλεπτο, για όσους δεν το έχουν ακούσει, δεν το έχουν διαβάσει. Τα 30 παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα που είναι το αίτητο του πρωτάθλημα. Ο Πασχαλάκης, για παράδειγμα, έχει αυτό το 30 στα 30. Ο Πασχαλάκης έχει και το 35-35 στις συμμετοχές, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος από την 26η αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος. Και ο Πασχαλάκης είχε παίξει όλα τα παιχνίδια τα τελευταία εκείνα και τα 5. Σε εκείνα το διάστημα ο Κρέσπο είχε χάσει ένα παιχνίδι το τελευταίο λόγω καρτών. Φέτος ούτε λόγω καρτών δεν απουσίασε ο Κρέσπο. Mm. Και σε όλα αυτά ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή βρίσκει τον τρόπο να προηγηθεί, εκμεταλλευόμενος λάθος του ΠΑΣ, ένα γλίστρημα του Τζιμόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ήρθε αυτό το γκολ η πάσα του Πέλκα. Ο Πέλκας, ο οποίος βγάζει 2 ασίστ. Ο Σάχοφ επιβεβαιώνει τον Σάχοφ που ξέρουμε. Εντάξει, μπαίνει και στα 20 δευτερόλεπτα η πρώτη επαφή με την μπάλα που κάνει ένα γκολ. Εντάξει, είναι ο γνωστός παραγωγικός Σάχοφ, πώς να τον πούμε. Χρήσιμος πάντα. Ο Σάχοφ είναι ο ορισμός τιμιότητας. Και τέτοιοι παίκτες όπως ο Σάχοφ είναι παίκτες που θα γίνει αντιληπτή η προσφορά τους όταν φύγουν. Όταν θα λείψουν αυτά τα 20 γκολ που έχει βάλει ο Σάχοφ. Και μιας και ακόμη είναι ανοιχτό το θέμα του συμβολέου του, είναι σημαντικό αυτό. Εντάξει, δηλαδή εμένα το μυαλό μου πηγαίνει τι άλλο να κάνει το παιδί για να του δώσουν ένα συμβόλαιο καλύτερο από αυτό που έχει να υπογράψει. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι... Όχι, είναι θέμα, αποτέλεσμα μάλλον της ποδοσφαιρικής του επιρροής στη φετινή χρονιά του ΠΑΟ και στο πόσο έχει βοηθήσει και αυτός. Ακόμα και λεπτομέρεια το γεγονός ότι έχει αποδείξει πάρα πολύ καλά ότι ξέρει πού να πατάει και πού να βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Πόσο δε μάλλον στατική φάση που το κάνει όντας ο καινούριος στο παιχνίδι. Και πηγαίνει και κινείται ακριβώς εκεί που πηγαίνει μπάλα και... Στην πρώτη αφή με την μπάλα δεν έχει καν ούτε λεπτό συμπληρώσει και σκοράρει. 22-23 τρόλεπτα πόσο μέτρησε το. Πόσο χρόνο μετρήθηκε του Σάχοφ να είναι στο παιχνίδι και να καταφέρει να σκοράρει. Να βρει δίχτυα, που ακόμα έχει σκοράρει με κεφαλιά, έχει σκοράρει με το αριστερό, έχει σκοράρει με το δεξί. Με τον κάθε δυνατό τρόπο. Ένα παίκτη τον οποίο ο Πάκου να παίκτησε ελεύθερο ως ένα. Ερχόταν ως ένα οκτάρι που είναι και δεκάρι, γιατί πατάει λίγο περιοχή. Και ό,τι έλεγε το βιογραφικό του, ότι μπορεί να το κάνει σε έναν βαθμό, το έχει κάνει σε ακόμα μεγαλύτερο αυτά τα 3 χρόνια. Και σε 3 χρόνια στα οποία υπήρχε ανταγωνισμός στη θέση του. Και σε χρόνια στα οποία πάντα ήταν η δεύτερη επιλογή, αλλά στα μεγάλα παιχνίδια ήταν εκεί. Έπαιξε. Δηλαδή φέτος στο δεύτερο γύρο ήταν η επιλογή του Λουτσέσκου. Και τον έβγαλε στο πρόσωπο. Όποτε χρειάστηκε έδωσε λύσεις. Εγώ από το χθεσινό παιχνίδι
Μου έχει μείνει μια φάση πάντως που είναι φάση Ολιβέιρα. Και αυτό εντάξει, θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα όσο, αφού τελειώσει και ο τελικός κυπέλλου για το αν θα συνεχίσει ή όχι στον ΠΑΟΚ. Κάθε την παλιά που βγάζει σκάβοντας την μπάλα προς τον Μπέλκα, που δεν ολοκληρώνει με γκολ βέβαια τη φάση, αλλά πιάνει ένα μονοκόμμα το ρόστο στον αέρα. Εκείνη η κάθε την παλιά του Ολιβέιρα νομίζω είναι ό,τι πιο ποδοσφαιρικό είδαμε χθες στα Γιάννενα. Ο Ολιβέιρα έχει καταφέρει σε αυτούς τους λίγους μήνες που έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ τέτοια πάσα του να μην μας κάνει εντύπωση από την άποψη ότι έχει προλάβει να την έχει ξαναδείξει. Ναι, είναι στοιχείο του παιχνιδιού του, ξεκάθαρα. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή το έξτρα του. Για τους περισσότερους παίκτες στον μέσο όρο του επίπεδου του ελληνικού πρωταθλήματος είναι το κάτι διαφορετικό. Για να επιβιώσει σε ένα άλλο επίπεδο, στο οποίο βρίσκεται ο Ολιβέιρα και αυτή τη στιγμή έχει βγει εκτός, και μια και έθεσε το θέμα παραμονής σου σε κανέναν που κατεβαίνει επίπεδο, δεν του αρέσει να κατεβαίνει. Εννοώντας ότι ο Ολιβέιρα, εάν σκεφτεί ότι μπορεί να βρει τρόπος να μείνει, θα θέλει να μείνει και να βελτιωθεί το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Όχι να νιώσει ότι πέφτει επίπεδο και ότι θα πάει εκεί και θα είναι όχι ο πρώτος του χωριού, αλλά ο μόνος του χωριού. Βέβαια σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι αυτό θα γίνει. Ακόμα και αν δεν γίνει τον Ολιβέιρα, θα γίνει με άλλους. Έτσι. Για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, ιδανικά μια σεζόν ούτως ή άλλως ονειρική. Από εκεί πέρα τώρα το μυαλό είναι στο τελικό του κυπέλου. Για να περάσουμε στα του Άρη, αυτή την εφτάρα που επίσης ήταν το αποτέλεσμα της αγωνιστικής, το εμφαντικό σκορ που είχε. Κλείνει επίσης θετικά η σεζόν, έτσι. Επετέχθηκε στόχος της Ευρώπης. Εντάξει, στο κύπελο υπήρχε η αποτυχία, αλλά το πρόσημο είναι θετικό νομίζω. Το κύπελο ο Άρης δεν απέτυχε σε καλό του φεγγάρι. Ναι, γιατί δηλαδή, το κρίσιμο παιχνίδι του ήταν στην περίοδο που δεν πατούσε καλά. Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι θα θεωρούσα απώλεια ή να έμπαινε στην κουβέντα περισσότερο η αποτυχία στο κύπελο, εάν ερχόταν σε ένα καλό διάστημα του Άρη, με σερήν εικόν, και αντιμετώπιζε μια ομάδα, για παράδειγμα, στα κυβικά του και έκανε κακές εμφανίσεις. Εκεί ναι, να φανεί αν ήταν θέμα συγκέντρωσης, αν ήταν θέμα κακής βραδιάς, αν ήταν θέμα το ότι υπάρχουν παίκτες που δεν άντεξαν την πίεση, όλα αυτά που μπορούν να μπουν. Αλλά σε ένα σημείο στο οποίο ο Άρης ήταν στο down του, στο limit down του, και του βγήκε για ένα κακό παιχνίδι, εγώ και πάλι θεωρώ ότι το κύπελο δεν μπορεί να είναι κριτήριο στο βαθμό που μπορεί να είναι ένα πρωτάθλημα. Όσο και αν σε Θεσσαλονίκη, ειδικά έχω ζήσει με τον ΠΑΟΚ, η χρονιά να θεωρείται επιτυχημένη με ένα μάτς κυπέλου και να είναι καταστροφική και να φταίνε όλοι και να παίρνουν να φύγουν όλοι αν χαθεί ένας ημιτελικός ή ένας τελικός. Ναι, αλλιώς είναι το πρόβλημα. Νομίζω το κατάλαβαν φέτος αυτό στον ΠΑΟΚ με το πόσο μεγαλύτερο είναι το επίτευγμα. Οποιοςδήποτε το καταλαβαίνει όταν πετύχει αυτό που δεν έχει κάνει. Και καταλαβαίνει τον βαθμό δυσκολίας, καταλαβαίνει τον βαθμό συγκέντρωση ότι όσο δύσκολο και αν φαίνεται να συγκεντρωθείς για να πάρεις ένα κύπελο, δηλαδή 2-3 παιχνίδια μέσα σε σεζόν συγκεκριμένες ημερομηνίες, άλλο να πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος Κυριακή, όχι δεύτερη Κυριακή, Κυριακή προς Κυριακή. 30 αγώνες. Ναι, έτσι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Έχει ιδιαιτερότητες. Και βαθμολογικά όσον αφορά την ποσότητα των βαθμών, αλλά και τέτοια συγκομιδή των δύο πρώτων, δύσκολο να ξαναδούμε. Ναι. Ακόμα και όταν θέλω. Γιατί υπάρχει ένας Ολυμπιακός που έκανε το 14 στα 15 και μετά την Τούμπα είχε 10 στα 10. Δεν θα βρούμε ομάδα τα τελευταία χρόνια σε τέτοια βαθμολογική κλίμακα να μην έχει πάρει πρωτάθλημα με 75 βαθμούς. Ναι. Και δύσκολα θα βρούμε ομάδα πάλι να το παίρνουμε 82 στο γήπεδο, έτσι, γιατί 82 ομάδες που πάω κάνουν, βγάλουμε το -2. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός είχε 3 ήττες και 3 ισοπαλίες, έτσι. Άρα 24 νίκες. Ναι. Δηλαδή, έχασε το πρωτάθλημα 24 νίκες. Απλά οι δύο από τις 3 ήττες του ήρθαν στα 2 μάτς με τον ανταγωνιστή του. Εκεί κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό ο τίτλος. Και η τρίτη του ήττα είναι υποσυζήτηση. Αυτή στο Ηράκλειο. Από τον Όφη, ναι. Και από αυτές τις 3 ήττες, οι δύο
έχουν να κάνουν με το πρόβλημα που είχε ο Ολυμπιακός στα πρώτα 20 παιχνίδια. Το θέμα με τις τελικές. Γιατί πολλοί λένε ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε στο Καρεσκάκι γιατί ο Πάκος είχε το κοκαλάκι της τελικές και ο Ολυμπιακός έχασε τα άχαστα και όλα αυτά. Εάν μιλούσαμε για μια ομάδα η οποία σε ένα παιχνίδι έχασε τα άχαστα και στα υπόλοιπα επιθετική του έβγαλαν από 15, 17, 18 γκολ, ήταν από τους σκόρερς, θα το δεχόμουν. Δεν ήταν θέμα τύχης όμως, ήταν θέμα συνολικό πρόβλημα του Ολυμπιακού σε όλο τον πρώτο γύρο. Ούτε σύμπτωσης, ούτε σύμπτωσης. Ναι. Γιατί είναι αρκετά, ακόμα και παιχνίδια που κέρδισε ο Ολυμπιακός, υπήρχε καταγραφή σε ρεπορτάζ ότι, να το πω έτσι απλά, δεν είναι να τα κερδίζουμε ένα με 2-0, να τα κάνουμε 18 ευκαιρίες και 14 στην αιστεία. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε και άλλα παιχνίδια παρόμοια, όχι σε αυτό το βαθμό, ούτε βγάζω τον παράγοντα τύχη που μπορεί να έχει ο Πάκος εκείνο το βράδυ. Απλά το βάζω σε μια λογική σειρά. Γιατί και αντιλαμβανόμενος τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Ολυμπιακός, ψάχνει να δει τι ακριβώς θα κάνει με την επιθετική του γραμμή. Γιατί τότε, στον πρώτο γύρο, ο Χασάν δαιμονοποιήθηκε. Και τελειώνει το πρωτάθλημα με καλά νούμερα. Και η διάρκεια είναι αυτή που κρίνει. Βέβαια. Απλά φέτος το καλοκαίρι είναι κρίσιμο και για τον Ολυμπιακό. Μένοντας για δεύτερη σερή χρονιά χωρίς τίτλο, έχοντας να προετοιμαστεί για να μπει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο προκριματικά του Champions League. Καταστάσεις του... όχι τόσο συνηθισμένες για τον Ολυμπιακό, έτσι. Σίγουρα. Ο Ολυμπιακός του Ιανουαρίου θα μπορούσε κάποιος να είναι στον Ολυμπιακό και να πει τους διώχνω όλους. Είμαι στο μείον 8 από τον ΠΑΟΚ, πόσο είμαι. Ο Ολυμπιακός όμως του Μαΐου πρέπει να καθίσει να δει, έκανε κάποια σερή. Έχει κάποια πράγματα να δει, ότι δεν είναι όλα του πεταματού. Ναι, μπορεί να βασιστεί σε αυτό το κορμό που είχε φέτος ώστε να χτίσει για τη νέα σεζόν, γιατί... Και δεν μιλάω για την... Να το πω, δεν μιλάω για την κλάψα που υπάρχει, ότι μας πήραν το πρωτάθλημα, μας κάνανε... Άλλο αυτό. Όχι, αγωνιστικά άλλο. Καθαρά το εξετάζουμε. Αυτοί που θέλουν να παίξουν μπάλα σε αυτό το επίπεδο, θα παίξουν αυτό το επίπεδο. Δεν είναι για μας εδώ. Όχι, μα δεν είναι και για αυτούς που θα κρίνουν εντός Ολυμπιακού. Προφανώς. Υπάρχουν κάποιοι στον Ολυμπιακό οι οποίοι θέλουν να κάνουν τους καλούς. Σε κάθε ομάδα τέτοιοι υπάρχουν. Καλώς να τους κάνουν με γεια τους, με χαρά τους. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο Ολυμπιακός ότι δεν είναι το λογικό να χάσει πρωτάθλημα με 75 πόντους. Ναι, ότι δεν ήταν και τόσο κακή η σεζόν. Ναι. Ούτε εύκολο να το ξανακάνει. Γι' αυτό ανοίγω μικρή παρένθεση και λέω για τη Manchester City ότι όσο και να πεις ότι η Liverpool μπορεί να δικαιούται πράγματα και να λέει ότι έκανε μεγάλη χρονιά, η City έρχεται και σου λέει ρε παιδιά, έχω πάρει, αν κάνω δύο νίκες, θα έχω πάρει 198 βαθμούς σε δύο χρόνια. Δηλαδή... Ναι, τι να τις πεις. Ναι, δεν βρίσκει η Liverpool μία City η οποία έκανε το τσάφ μια χρονιά. Βρίσκει μια συνέχεια. Πατάει, γεμίζει, φτιάχνει το αμάξι να πάει, στροφή να κάνει, αλλά δίπλα η φόρμουλα η άλλη τρέχει από πέρυσι. Ναι, και η Λίβερπουλ, η οποία σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά πέραν της περσινής που η City τερμάτισε με κάτω, θα ήταν πρωταθλήτρια. Γι' αυτό την κουβέντα την άνοιξα με τους βαθμούς του Ολυμπιακού. Ναι, έτσι είναι. Ο Ολυμπιακός πέρα από εκείνη τη χρονιά που είχε κάνει σχεδόν τέλεια, γιατί ο Ολυμπιακός είχε κάνει τη χρονιά με 28 νίκες, έτσι. 28-1-1. Απλά αυτό το 1 του χαλάει τη μαγιά. Και δεν μπορεί να το πει ότι... Δεν ήταν... Είχε ναι, καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή από ότι ο Πάκου Φέτσο, αλλά είχε την ήταν. Απίστευτη βαθμολογική συγκομιδή. 28-1-1 το συστάω καν, δηλαδή. Τι να λέμε. Βέβαια. Χθες είχαμε και κάτι άλλο, στο οποίο μπορεί να το πέρασα ψηλά αρκετή, αλλά νομίζω είναι σημαντικό για το ελληνικό ποδοσφαίρο την ανακοίνωση της αποχώρησης του Κάναντι από τον Ατρόμητο. Ενός προπονητή που άφησε στίγμα, έτσι, έδωσε πράγματα συνολικά στο ποδοσφαιρό μας. Ναι, γιατί έμεινε δύο χρόνια, έκανε μια ομάδα η οποία πέρυσι όταν ξεκίνησε με 10 αγώνες κολυσίτα λέγαμε οκ, εντάξει, μπορεί να συμβεί. Ναι, όταν το κάνεις και δεύτερη φορά δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Μια ομάδα η οποία είχε και τα λάθη της, το γεγονός δηλαδή ότι και στις δύο χρονιές όταν δεν της βγήκε αυτό που πήγαινε να κάνει προς το τέλος της χρονιάς δεν είχε δυναμάρια. Εγώ πιστεύω ότι είναι και θέμα μεγέθους της ομάδας, του κλαμπ, της λειτουργίας της, του κόσμου που μπορεί να έχει,
διαφορετικά θα λειτουργούσε ο Ατρόμητος αν είχε κόσμο να τον πιέζει και αυτά. Αλλά νομίζω ότι ο Ατρόμητος, άμα το δούμε σε συστήρια, είναι σε τραγικότατη θέση σε σχέση με την αγωνιστική δυναμική που έδειξε. Ένας προπονητής κάνατε ο οποίος δεν μπορεί να μην του πιστωθεί ότι στα χέρια του αναδείχθηκε ο Βάρντα. Ο Κουλούρης βγαίνει πρώτος σκόρερ στα χέρια του. Ο Κουλούρης βγαίνει πρώτος σκόρερ σε μια ομάδα η οποία άλλαξε μισοεπιθετικά. Δεν ήταν η ίδια. Και δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να τους βάλω αυτούς τρεις τώρα στην κουβέντα. Αλλά μιλάμε για τον Ατρόμητο που δεν είναι η ομάδα που θα έχει το καλύτερο δυνατό παρουσιαστικό συνολικά, ακόμα και βαλάντιο στη τσέπη του για να κάνει πράγματα. Αλλά κατάφερε να δουλέψει ως ομάδα, να δουλέψουν οι παίχτες και να νιώσουν και καλά οι ίδιοι. Ο Κουλούρης δηλαδή πήγε σε μια ομάδα στην οποία κατά πρώτον του έφυγε αυτό το άγχος που είχε με τον ΠΑΟΚ, ότι αν δεν σκοράρω θα με... Και τον είδαμε να βάζει και νέα στοιχεία στο παιχνίδι του. Υπό τον Κάναντι φέτος. Έτσι, να βγαίνει να πιέζει το πλάι αρκετές φορές στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, να παίρνει καλύτερες θέσεις μέσα στην περιοχή. Γιατί κάπου πήρε το μάτι μου χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα περισσότερα γκολ του Κουλούρη από τα 19 με το απέλο κλήρωση Super League ήταν γκολ στα οποία είχε πάρει σωστή θέση στην περιοχή. Αυτό που λέμε το X goals, έτσι. Αυτά είναι λένε αρκετά. Τώρα το θέμα υπόθεση είναι για τον Ατρόμητο, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, έτσι. Τον Ατρόμητο έχω μια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που έκτισαν αυτό το project με το Κάναντι. Και όσο άσχημη και αν είναι η είδηση του ότι ο Κάναντι φεύγει, γιατί ο Ατρόμητος δεν νομίζω ότι ήταν πολύ ζεστός στο να γίνει αυτό, είναι καλή η χρονική στιγμή που έρχεται. Ότι δηλαδή δεν έχει δικαιολογία ο Ατρόμητος να χάσει χρόνο. Δεν είναι ότι πήγε να ξεκινήσει η προετοιμασία, μάλωσε με κάποιους και είπε «Α, φεύγω τώρα». Όχι, ναι, θα έχει όλο το χρόνο και την ευκαιρία να χτίσει από νωρίς, να προετοιμαστεί για την νέα χρονιά. Γιατί εντάξει, ξεκινάει νωρίς και ο Ατρόμητος, το δεύτερο προκριματικό του Europa League, όπως και ο Άρης, 25 του Ιούλη, κάπου εκεί. Κατά τα άλλα, στη μάχη της παραμονής, τα πράγματα, όπως είπαμε, και πικρίθηκαν με την νίκη του Όφη στο Περιστέρι. Νομίζω έτσι πολύ όπως. Διάβασα ότι ο κύριος Κούγιας είπε ότι ο Όφη έγινε Μπαρσελόνα. Ναι. Και ο Λεβαδιακός άχαστος. Ο Λεβαδιακός έπεσε βέβαια φέτος. Ο Όφη επέλεξε να παίξει ένα στυλ παιχνιδιού. Δεν το άλλαξε είτε όταν ο κόσμος κεγότανε. Ακόμη και όταν πήγε σε Καρασκάκη και Τούμπα, το πλήρωσε με 4 και 5, αλλά αυτό υπηρέτησε. Αλλά αυτό το βγήκε όταν το χρειάστηκε σε παιχνίδια που θα μπορούσε να τα κερδίσει, έτσι, και αυτό φάνηκε. Νομίζω και πάντως έτσι όπως... Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν μου λέγει κάποιος ότι κέρδισε 5 παιχνίδια με 1-0 και με ζόρι και με τυχερές φάσεις, θα έλεγα να το εξετάσουμε, φίλε, να δω τι γίνεται. Αλλά μια ομάδα η οποία έδειξε κάποια πράγματα αυτό το διάστημα που κεχότανε. Ναι. Ήταν παραγωγική, έκανε φάσεις ή κινούνταν κάτι μπροστά. Ναι. Πάντως, τώρα έχοντας μπροστά μου το βαθμολογικό πίνακα, νομίζω ότι η τελική κατάταξη είναι πέρα για πέρα δική. Αν το κρίνουμε καθαρά αγωνιστικά, πέρα από όλα τα άλλα, με την αγωνιστική εικόνα που είχε κάθε μία ομάδα από τις 16 καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Με τη βελτίωση της Λαμίας, με τα σκαμπανεβάσματα του Πανετολικού, με τα σκαμπανεβάσματα που ήταν περισσότερα τα κατεβάσματα από τα ανεβάσματα του Αστέρα Τρίπολης, με την Ξάνθη η οποία στάθηκε στην ισοβαθμία. Ναι, τελικά Το τέλος ξανθιστώθηκε στην ισοβαθμία. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης να από κάποια σημεία το παρατάει. Με τον Λεβαδιακό να έχει τα κανονάκια του, αλλά να τους κάνει. Και να τους κάνει σε εκείνο το παιχνίδι του, γιατί έχω την εντύπωση ότι εκείνο το παιχνίδι των Πανιόνιο ήταν το παιχνίδι στο οποίο ουσιαστικά είπε το αντίο και άρχισε να κατεβαίνει από το τρένο. Με μια ΑΕΚ η οποία έκανε την κοιλιά της, δεν τη μάζεψε και στο τέλος έδειξε φανερά ότι τα αφήνω το πρωτάθλημα, έχω στο μυαλό μου στο κύπελο. Ναι. Και βάζω μέσα την εικόνα της σε παιχνίδια, το παιχνίδι με την Λάρισα και όλα αυτά. Μια Λάρισα η οποία θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα αν δεν είχε όλη αυτή την τρέλα που υπάρχει ανάμεσα στις γραμμές του αγωνιστικού χώρου και λίγο πιο πέρα από αυτό. Νομίζω και εκείνη δικαίως αυτό που τους αξίζουν, παίρνουν εκεί στη 10η θέση. Δηλαδή, σώθηκε άνετα, στο τέλος καθάρισε την παραμονή
και ούτε για το κάτι παραπάνω νομίζω ήταν. Για όλους αυτούς τους λόγους. Όχι, νομίζω είναι πέρα για πέρα δίκαιη η βαθμολογία έτσι όπως διαμορφώθηκε στο τέλος. Έτσι πως είναι. Ο ΠΑΟΚ που ανέβηκε πρώτος, αν όχι από την πρώτη αγωνιστική, γιατί είχε τους μείον βαθμούς, άρχισε να τρέχει σε τέτοιο βαθμό που δεν άφησε κανέναν να τον πιάσει απλώνοντας το χέρι του, ακόμα και στις στιγμές που πέρασε δύσκολα. Όπως τις μέρες μέχρι να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης, που τον έτρωγε όλο αυτό τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ είναι πιο παραγωγικός χωρίς τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει σε ένα άλλο άκρο, το οποίο δεν το περιμένει στην αντίδραση. Ναι, βρήκε... Να έλεγε σε φίλο του ΠΑΟΚ να γράψει πώς πιστεύεις ότι θα πάει, πώς θα ήθελες να πάει, θα έλεγε απλά να κάνουμε νίκες. Όχι να κάνουμε νίκες, άλλο να κάνουμε νίκες, άλλο να βγαίνουν 11-12 σκόρερ. Να βλέπεις κάτι που... διαφορετικό. Ναι. Έτσι, ωραία. Δεν μας έμεινε χρόνος, Αντώνη, να πούμε για τον τελικό κυπέλου, γιατί υπάρχει σήμερα υπόφαση. Να το πιάσουμε εμείς από την πλευρά καθαρά την αγωνιστική και το πόσο διαφορετικός θα είναι ένας τελικός, ένα παιχνίδι σε ένα άδειο Ολυμπιακό στάδιο. Αλλά εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες ημέρες, μέχρι το Σάββατο που θα γίνει το παιχνίδι, να το αναλύσουμε και αυτό το θέμα. Να σας ευχαριστήσω για σήμερα και από καλά. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ να τα λέμε παρέα. Αυτά λοιπόν και με τον Αντώνη Τζακαλέ και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε και του σημερινού ανάλυση των Bayern Press, του πρώτου της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που θα είναι γεμάτη ποδοσφαιρικές συγκινήσεις, αρχίζει ενωμένης από σήμερα το βράδυ στην Αγγλία, αύριο μεθαύριο και την Πέμπτη η revanche για τα ημιτελικά στα Champions League και Europa League, έτοιμοι να είστε να χορταίνετε ποδόσφαιρο. Θα έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και εμείς φυσικά όλη αυτή την εβδομάδα. Να πιάσουμε και το θέμα αυτό με τον τελικό του κυπέλου και το πόσο θα επηρεάσει τις ομάδες που θα παίξουν σε άδειο γήπεδο. Γιατί είναι δύσκολο και για τους ποδοσφαιριστές. Κακά τα ψέματα, αλλάζει όλος ο τρόπος του παιχνιδιού όταν μπαίνει σε άδειες κερκίδες. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε τις επόμενες μέρες και πιο αναλυτικά. Μαζί θα είμαστε ξανά αύριο στις 2, όπως κάθε μεσημέρι, 2 με 3 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζάγορα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Καλό σας μεσημέρι.